Βαγγέλη, πώς γίνεται με δύο προπονήσεις την εβδομάδα να χτυπάς όλες τις μήκες ομάδες? Μου κάνει τρομερή εντύπωση που αρκετός κόσμος δυσκολεύεται να αντιληφθεί αυτό. Αλλά οφείλω να το απαντήσω. Υπάρχουν ασκήσεις πολυαρθρικές, λέγονται σύνθεσεις πολυαρθρικές, που μπαίνουν αρκετές αρθρώσεις στην άσκηση και έτσι ενεργοποιούνται και οι μήκες ομάδες γύρω από αυτές τις αρθρώσεις. Ναι. Έτσι, με ένα μπάρο παίρνει 2-3 τριγώνια. Με μια άσκηση, 2-3 ασκήσεις πολυαρθρικές για το πάνω μέρος, στο πρώτο κομμάτι της άσκησης, και για το κάτω μέρος, στο δεύτερο κομμάτι, 1-2 ασκήσεις της προπόνησης. Εντός λίγης ώρας, μιας προπονητικής μονάδας, μιας ολοκληρωμένης προπόνησης, μπορείς και να προοδεύσεις, να δώσεις το ρέθισμα να προοδεύσεις αυτές τις ασκήσεις, να κάνεις τα ρεκόρ σου, το οποίο θα δώσει το ρέθισμα μετά για μυϊκή υπερτροφή, μυϊκή ανάπτυξη και ενδυνάμωση, αλλά και εντός 2 προπονήσεων μόνο. Να χτυπήσεις όλες τις μικρές σου ομάδες και να κάνεις και τις μονοθρικές στο δεύτερο κομμάτι της προπόνησης άνετα. Άρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Περισσότεροι που δυσκολεύονται να αντιληφθούν αυτό είναι που προέρχονται από το mindset το ότι κάνω μία μυϊκή ομάδα την προπόνηση και έτσι θα διαλύσω τον μη, μπας και μεγαλώσει. Δεν χρειάζεται να κάνεις 25 σετ. Το ότι κάνεις 25 σετ μου λέει ότι έχεις ποσότητα χωρίς να έχεις ένταση. Ξεκινά να συγκεντρώνεις σε λιγότερες πολυαρθρικές ασκήσεις, οδηγώντας περισσότερη ένταση και προσπαθώντας να κάνεις ρεκόρ κάθε προπόνηση. Αυτό θα ξεκινήσει να αλλάζει ολοκληρωτικά το σώμα σου.